Καλησπέρα για μένα. Είμαι ο Νίκος Γερνιανιώτης, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Έλξην η Πόλη, που φέτος κλείνει 22 χρόνια δραστηριότητας, ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα πούμε δύο λόγια ποιοι είμαστε, για να αναλύσουμε λίγο παρακάτω να καταλάβουμε πώς βρεκόμαστε με το πρόγραμμα Αριστοέλ, που τίτλος του αναγεννητικός είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του νεοκλάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ενεργετικές για την υγεία ποιότητες του ελαιολάδου. Λοιπόν, η Εύξηνη Πόλη λοιπόν είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας. Ποιοι είναι η Ευρωπαϊκή Όμιλη Εδαφικής Συνεργασίας? Είναι από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, όρισε το πώς μπορεί να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας, δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο, που αποτελείται από περιφέρειες, δήμους, παραδοσιακά ιδρύματα, και στόχο έχουν την εδαφική συνεργασία, δηλαδή προγράμματα διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά. Εδώ πέρα βλέπετε περίπου τους φορείς που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Εύξηνη Πόλη. Είναι από Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Από Ελλάδα είναι αρκετή δήμη, θα δείτε ότι είναι πάνω από 30 δήμη. Από την Κύπρο είναι δύο δήμοι. Από την Βουλγαρία είναι μια περιφέρεια και ένας δήμος. Και φυσικά υπάρχουν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, πανεπιστημιακά εγκλήματα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Ανοιχνεύουμε τις ανάγκες των μελών μας και υλοποιούμε έργα βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές των μελών μας για τα μέλη μας. Άρα είμαστε μια εταιρεία η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές που είναι μέλη μας. Το 80% τώρα των δήμων που συμμετέχουν είναι αγροτικοί δήμοι από 11 περιφέρειες της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί ασχοληθήκαμε με το ελαιόλαδο. Είπαμε ότι κάνουμε προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η αγροτική οικονομία είναι μία από τις δραστηριότητες μας. Εδώ και πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, υπάρχει έντονη, πολύ μεγάλη έρευνα στα πανεπιστήμια, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τις ενεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Το 2012, ο EFSA, ο Ευρωπαϊκός ΕΦΕΤ, ο φορέας προφήμων, στον κανονισμό του, λέει ότι η ημερήσια κατανάλωση 20 γραμμαρίων από ελαιόλαδο που διαθέτει τουλάχιστον 5 μιλιγκράμμ παραγόγων πυροσόλης και τοξοτυροσόλης ανά 20 γραμμάρια ή να το ανάγκουμε στο κιλό 250 μιλιγκράμμ ανά κιλό είναι αρκετή για την προστασία από την οξύδωση των λιπηδίων του αίματος και το ελαιόλαδο αυτό μπορεί να φέρει το χαρακτηρισμό health claim. Το τελευταίο διάστημα και μάλιστα την εποχή τώρα των μνημονίων μέχρι και πριν από ένα χρόνο, είδαμε μελέτες στον τύπο όπου ο ΩΣΑ, μέσα στα εργαλεία που έχει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, βάλει την ριζική αναδιάρθρωση των ελαιοπονικών επιχειρήσεων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αν είδατε πριν από ένα χρόνο περίπου, πέρσι τον Απρίλιο, την τελευταία φορά που το είδα λίγο στον τύπο, έγραφε ότι στην Ελλάδα πρέπει να είναι 4 μεγάλες επιχειρήσεις, 4 μεγάλα νεοτριβεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν πούμε ότι στην Πελοπόννησο έχουμε ένα νεοτριβείο, σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε τις ελιές μας, δεν θα παίρνουμε λάδι από το δικό μας. Δεν θα παίρνουμε λάδι από τις δικές μας ελιές. Και τελικά αυτό που θα δείτε θα είναι ένα παρθένο ελαιόλαδο, ούτε καν έξτρα παρθένο, και δεν μιλάμε για λιποστασία. Ίσως γιατί αυτό μπορεί να σε φέρει κάποια βιομηχανία ελαιολάδου. Φυσικά υπάρχει τα τελευταία χρόνια μετά από τον κανονισμό του 2012 η έρευνα του καθηγητή Μαγιάτε και της κυρίας Μέλιου, η οποία ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, κυρίως στη Μεσσηνία, όπου είδε ότι ήταν αρκετά λάδια από τα πρώτα δείγματα που πήρε, ότι πληρούσαν τις προδιαγραφές του Health Claim. Έτσι λοιπόν ήταν ένα έναυσμα να γνωρίσω και εγώ τον κύριο Μαγιάτε και το εργαστήριό του και να καθίσουμε να σκεφτόμαστε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη του ελαιολάδου. Παράλληλα υπάρχει και μια προσωπική δικιά μου ενασχόληση με το ελαιόλαδο, που κάποια στιγμή κατάλαβα και εγώ ότι το ελαιόλαδο που είχα και μάλιστα ήταν αρκετά μετά από τη συγκομίδη, ότι πληρούσε τις προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν,
φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μια τυποποίηση και δικιά μου και το ελαιόλαδο μου να είναι πλέον ένα από τα ελαιόλαδα που, από τα πρώτα ελαιόλαδα που φέρει τον ισχυρισμό και έρθει κλέιν και βρίσκεται εμεί στην αγορά. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με το ελαιόλαδο. Αυτά θα τα πούνε οι καθηγητές, θα τα περάσουν λίγο γρήγορα, δεν χρειάζεται να πούμε ιδιαίτερα για να πούμε κυρίως στο πρόγραμμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει το έναυσμα, υπάρχει το κίνητρο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στον τομέα του ελαιολάδου και μάλιστα στις περιοχές όπου η εύξηνη πόλη έχει παρουσία, έχει μέλη, που αυτά είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι σε 11 περιφέρειες. Άρα λοιπόν, όταν βγήκε η πρώτη πρόσκληση του προγράμματος, ο Interreg MED, τότε συναντηθήκαμε με τον κύριο Μαγιάννη. Βάλαμε την ιδέα κάτω, είδαμε ότι όντως μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σε μεσογειακό επίπεδο, γιατί πρέπει να είναι σε μεσογειακό επίπεδο η απασχολή το πρόγραμμα. Και φυσικά πήγαμε στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, συζητήσαμε με τους αντιπεριφερειάρχες, με τον κύριο Μαγιάννη, με τον κύριο Βαντά και με την κυρία Γιφέρη. Και ήταν σύμφωνη η πλογιαδή και έτσι ξεκινήσαμε να γράφουμε την πρόταση. Τι είναι αυτή η φορή χρηματοδότησης? Το Interreg, δούμε απλά πράγματα. Όπως στην Ελλάδα έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, και από κάτω υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμματα. Έτσι, αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το Interreg. Θέλει συνεργασία από διαφορετικά κράτη να συνεργαστούν για κάποιο τομέα ανάπτυξης. Και μετά έχουμε και το ΜΕΤ, που είναι, αν θέλετε, το ΜΕΤ της Μεσογείου, το Μεσογειακό. Έτσι λοιπόν, το Interreg ΜΕΤ τι έλεγε? Έλεγε ότι φορείς από διαφορετικά κράτη από τη Μεσόγειο, από τις περιφέρειες που βρέχονται κυρίως από την Μεσόγειο θάλασσα, συνεργαζόνται μεταξύ τους και φέρνουν μας μια αναπτυξιακή πρόταση. Υπήρχε λοιπόν ένας άξονας ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων. Εκεί πέρα τι κάναμε εμείς με τον κύριο Μαγιάννη? Κάθισαμε κάτω και βαφτίσαμε τον έλαιο παράγωγο ότι είναι μικρός επιχειρηματίας και βάζοντας μέσα τους ελαιοτριβείς και τους μικρούς τυποποιητές. Άρα λοιπόν φτιάξαμε μια πρόταση για ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ποιος είναι ο στόχος μας? Αύξηση του εισοδήματος του ελαιού παραγωγού. Όλο το πρόγραμμα στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την φιλοσοφία. Το πώς θα αυξηθεί το εισόδημα του ελαιού παραγωγού. Το πρόγραμμα λοιπόν με την Interreg MED απαιτούσε συνεργασία φορέων από περιφέρειες της Μεσογείου και βασικά κριτήρια ήταν η εταιρικότητα, να υπάρχει ένα πολύ καλό εταιρικό σχήμα και η καινοτομία της πρότασης. Λοιπόν, πώς θα αυξήσουμε το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών? Με την καθιέρωση μιας νέας κατηγορίας ελαιολάδων με έμφαση στην υγειοπροστασία και στο πακέτο αρωμάτων με μετρήσιμες μεθόδους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο οργανισμός, ο FSA, ο οποίος λέει ότι αν ένα ελαιόλαδο έχει πάνω από 250 μιλιγκράμμ ανακυλοφενόλες, μπορεί να φέρει το σήμα της, το health claim, την υγειοπροστασία. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μπορούμε αυτό να το αυξήσουμε, να πάει τουλάχιστον στο διπλάσιο, δηλαδή πάνω από 500 μιλιγκράμμ, τα ελαιόλαδα που θα ανήκουν σε μια νέα κατηγορία. Και αυτό ίσως το χρειαζόμαστε εμείς, γιατί το ελαιόλαδο, οι φενόλες ελαιολάδου έχουν μια κάμψη με τον χρόνο και με διάφορα πράγματα που θα τα ακούν ίσως οι καθηγητές αργότερα για να μην τρώω και πολύ τον χρόνο. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα επίπεδο ασφαλείας, να είμαστε στο διπλάσιο από την πάλι Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε και μετά από 7 και 8 μήνες πάλι το ελαιόλαδο να είναι health claim, να είναι πάλι πάνω από 250 μιλιγκράμμ. Λοιπόν, οι φορείς, τι είναι οι φορείς? Έχουμε τη Μεσόγειο, μεσογειακό πρόγραμμα, έχουμε τρεις φαρμακευτικές σχολές, έχουμε τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε ο επιστημονικός υπεύθυνος του όλου έργου είναι ο κ. Μαγιάννης, έχουμε την αντίστοιχη φαρμακευτική σχολή του Split και την αντίστοιχη της Κόρντοβα. Άρα λοιπόν έχουμε από τρεις μεσογειακές χώρες, τρεις φαρμακευτικές σχολές, οι οποίες ασχολούνται αυτές οι σχολές από τις εργαστήρια με το ελαιόλαδο, με τις φενόλες και πλέον εμπλουτίζουμε τη σύμπραξη αυτή με άλλους φορείς, που είναι κυρίως ευρωπαϊκοί φορείς και φορείς τεχνικής αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν από την Ελλάδα έχουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου,
Άρα από την Ελλάδα είμαστε η εύκολη πόλη που είναι ο leader, είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φαρμακευτική Σχολή και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε αντίστοιχα από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Κροατία, από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Τι κάνει λοιπόν το πρόγραμμα? Κάνει καταρχήν ενημέρωση των παραγωγών και των ελαιοκομικών φορέων για το πώς μπορούμε να παράγουμε και φταίει με ελαιόλαδο. Και μιλάμε για ένταξη 3.200 παραγωγών σε μεσογειακό επίπεδο και παρακολούθησε αυτό για 3 χρόνια. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη παραγωγή είναι 1.200 και θα δείτε μετά μια κατανομή που υπάρχει, σχεδόν καλύπτουμε όλη την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν εκπαίδευση στον παραγωγό για το πώς πρέπει να παράγω καλό ελαιόλαδο. Είτε αυτό είναι στο θέμα της φυτοπροστασίας, καλλιέργεια της ελιάς, στη συγκομιδή, στην έκλειψη που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και εκεί πέρα χρειαζόμαστε και τους ηλεκτριβείς και πλέον και με αυτούς θα υπάρξει αντίστοιχη εκπαίδευση αν θέλουν να ανεβάσουν την ποιότητα από το ελαιόλαδο που παράγουν και φυσικά την τυποποίηση και την εμπορία. Τι εργαλεία έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και παράλληλα στις μετρήσεις που θα κάνουμε? Λοιπόν, έχουμε 1.200 παραγωγούς στην Ελλάδα. Αυτή η παραγωγή θα έχουν περίπου κατά μέσο όρο 2 ελαιόνες. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάπου για 2.000 περίπου ελαιόνες στην Ελλάδα, τους οποίους θα τους παρακολουθήσουμε για τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι τέλος του 2019. Έχουμε και ελαιοτριβία. Υπάρχουν ήδη εθελοντές ελαιοτριβία, αλλά εμείς μέσα στο πρόγραμμά μας έχουμε βάλει και ένα δικό μας χωρητό ελαιοτριβείο, το οποίο θα βγάζει από 50 έως 500 κιλά ελιές λάδι θα παράγει το ελαιόλαδο, το οποίο θα είναι έτοιμο από 1 Σεπτεμβρίου και αυτό πλέον θα πάει στους 40 δήμους, σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Για να μπορέσουμε τώρα να πούμε πότε είναι το καλύτερη περίοδος παραγωγής του ελαιολάδου, εκεί πέρα πλέον θέλουμε στο 10% των παραγωγών που θα συμμετέχουν, αυτοί οι εθελοντές, που αυτοί θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα ασχοληθούν λίγο περισσότερο με εμάς, οι υπόλοιποι ελαιοπαραγωγοί δεν θα κάνουν κάτι το ιδιαίτερο, δεν θα ξεφύγουν από εκεί που είναι, απλώς θα μάθουν 5 πράγματα παραπάνω, το πώς πρέπει να προστατεύσουν το ελαιόλαδο που να βγάλουν. Δεν τους βάζουμε σε οπωσδήποτε να αλλάξουν τον τρόπο παραγωγής του ελαιολάδου. Δικό του θέμα. Εμείς θα τους πούμε ότι με τον τρόπο που πας, τι κακά πράγματα κάνεις και πώς μειονεκτεί το ελαιόλαδό σου και αν κάνεις αυτά θα έχεις κάτι καλύτερο. Λοιπόν, στο 10% αυτών των ελαιοπαραγωγών θέλουμε 4 ελιές οι οποίες θα έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά να σημαδέψουμε τον μήνα Σεπτέμβριο και να τους παρακολουθήσουμε πλέον μήνα-μήνα για τα επόμενα, για τους 4 μήνες, τον Σεπτέμβριο, το σήμα που βλέπετε εκεί πέρα, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Τι θα κάνει λοιπόν αυτός ο παραγωγός που θα συμμετέχει μαζί μας? Θα πάει το Σεπτέμβριο και θα πάρει το 1/4 της ελιάς, απ' την άλλη ελιά θα πάρει το άλλο 1/4, απ' την άλλη το άλλο 1/4, έτσι ώστε από αυτές τις ελιές θα είναι στο ίδιο σημείο, θα έχουν το ίδιο πέδαφος, θα έχουν την ίδια πλώνος. Έχουν περίπου το ίδιο μικροκλίμα, άρα είναι σαν να τριγούμε την ελιά 4 φορές. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά εμείς θα κάνουμε το δείγμα με το δικό μας το ηλεκτρικό που θα έχουμε. Θα πηγαίνει το δείγμα αυτό στην φαρμακευτική σχολή, θα μετρούνται οι φενόλες και παράλληλα θα έχουμε και μέτρηση των αρωμάτων. Έτσι λοιπόν θα γνωρίζουμε μήνα-μήνα με την ποικιλία και με το μικροκλίμα πότε είναι κατάλληλη περίοδο για κάποιο παραγωγό να έχει είτε πολύ ψηλές φενόλες, είτε ψηλά αρώματα, είτε ένα συνδυασμό που και το εκεί που θέλει και αυτός εκεί που θέλει και ο πελάτης του να πουλήσει το ρόλο. Άρα λοιπόν εμείς δεν λέμε ελάτε να σας μάθουμε να βγάζετε λάδι με 5.000 φενόλες, έτσι. Λέμε ότι ελάτε, ο μέσος παραγωγός, να σας πούμε πώς μπορείς να βελτιώσεις το προϊόν σου, να είναι αυτό το προϊόν, να μπει στην κατηγορία της το Melt Health Olive Oil, μεσογειακό και προστατευτικό ελαιόλαδο και να έχει καλύτερη τιμή προς τα έξω. Λοιπόν, τα παραδοτέα του έργου τώρα θα βγει ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την παραγωγή του ποιοτικού ελαιολάδου. Αυτό είναι από μια ομάδα καθηγητών, οι οποίοι είναι και καθηγητές φαρμακευτικής, αλλά παράλληλα και γεωπόνοι, και άρα παίρνει όλο το πλέγμα, όλο το βάθμα, το πώς μπορώ να παράγω πλέον ποιοτικό ελαιόλαδο. Θα γίνει μια χαρτογράφηση των περιοχών τώρα των ελαιολάδων, δηλαδή η
1.200 ή 2.000 ελαιόλαδε που θα είναι στην Ελλάδα θα βγουν σε ένα χάρτη. Αντίστοιχα γίνεται ζώνη τη Μεσόγειο, άρα λοιπόν θα έχει μια χαρτογράφηση των περιοχών τη Μεσογείου που παράγουν και έχουν λέει ελαιόλαδο. Ενημέρωση των καταναλωτών και προσπαθούμε να ανοίξουμε νέε αγορέ. Αυτό το ρόλο θα παίξει κυρίω η περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύσταση ομάδα ή ομάδων παραγωγών οι οποίοι θέλουν να παράγουν και έχουν λέει ελαιόλαδο. Σύσταση κλάστερ εμπλεκόμενων των ελαιοκομικών επιχειρήσεων, γιατί το σκοπό μας είναι η προώθηση αυτού του παραγόμενου ελαιολάδου, το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο μετά από ένα χρόνο, προς άλλες αγορές. Παράλληλα, καθιέρωση προδιαγραφών λειτουργίας κέντρων μέτρησης με ελαιοκό χαρακτηριστικό του ελαιολάδου και το πρωτόκολλο λειτουργίας. Και φυσικά θα γίνει και η οικονομοτεχνική μελέτη για δύο τέτοια κέντρα, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια κατανομή των παραγωγών αναπεριοχής στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι η Πελοπόννησο έχει τους περισσότερους, περίπου το 40% των παραγωγών, γιατί συμμετέχει την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι υπόλοιποι δήμοι είναι οι περιοχές που μένει κυρίως της εύξησης πόλης. Λοιπόν, εκείνο που κάνουμε τώρα, εμείς κάνουμε μία ενημέρωση όλων των φορέων των Δήμων, των ελαιοπαραγωγών, περίπου σε 40-42 σημεία σε όλη την Ελλάδα, όπου κάνουμε μιλίες, είτε μαζί με τον κύριο Μαγιάτη, είτε εγώ με τον κύριο Μαντά στην Πελοπόννησο, που ήδη την έχουμε σχεδόν, είμαστε προς το τέλος. Και εκείνο που κάνουμε είναι να καταγράφουμε τους παραγωγούς οι οποίοι θέλουν αυτοί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και φυσικά μια σειρά στοιχεία μετά που ζητάμε για να μην σας πω τον χρόνο που έχω σχέση με τον ελαιόνα. Τι είδους καλλιέργεια είναι, πού βρίσκεται ο ελαιόνας, διάφορα μορφολογικά στοιχεία, υψομετρικά στοιχεία και φυσικά όταν φτάνουμε πλέον στο δείγμα υπάρχει μια καρτέλα του δείγματος για κάθε δείγμα όπου ζητάμε διάφορα στοιχεία κυρίως κατά τις συνθήκες συγκομιδής, θερμοκρασία, υγρασία, τα πάντα, σε συνθήκες του ελαιοτριβίου και τι είδους ελαιοτριβίου είναι. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι το πρόγραμμα για να μην σας πω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ.